Λοιπόν, κύριε Δασκάλο, καλώς ήρθατε στην συνέντευξη τύπου του αγώνα Χιλιαστών και Ξέρας Κοζάνης. Θα δώσουμε πρώτα το λόγο στον προγραμματή τη ομάδα Κοζάνη, τον Γιάννη Προβίδα. Λοιπόν, αντιμετωπίσαμε σήμερα ίσως την πιο οργανωμένη ομάδα του πρωταθλήματος. Ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε σε αυτό το γήπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολος αντίπαλος. Λοιπόν, κλείσαμε τους χώρους. Εκεί που ήταν επικίνδυνος αντίπαλος, προσπαθήσαμε να βγούμε εμείς στην κόντρα με τους ολόγους που έχουμε. Ήταν δυνατό μάτς. Προσπαθήσαν και οι δύο ομάδες για την νίκη. Και αυτό το δείχνει οι φάσεις που είχε οι ομάδες εκατέρωθεν. Μακάρι να γίνονται τέτοια μάτς ποιοτικά. Θέλω να πω καλή συνέχεια. Στον αντίπαλο. Εμείς κοιτάμε το επόμενο μάτς. Για να πούμε να ρωτήσω κάτι εγώ. Εγώ έχω μια ερώτηση. Εάν έχετε άποψη για τις δύο-τρεις φάσεις που διαμαρτύρουν οι υπεδοχοί, ενώ την πρώτη φάση που ζητάμε, μάλλον την. Ω τελευταίο παίξο και τελικό αμυντικό που έπεσε κάτω από φόρο Παναγιωτήδη και τη φάση του τέρματος που ακυρώθηκε. Αν έχετε άποψη, αν δεν έχετε άποψη. Υπάρχει περίπτωση να έχω άποψη εγώ από εκεί που είμαι. Όποια και αν είναι αυτή, μπορεί να είχατε. Δηλαδή να πω κάτι το οποίο να φανταστώ. Ωραία. Τότε δεν απαντάτε. Όχι, δεν απαντάω. Απαντάω. Δεν έχει, ναι. Σου λέω. Δεν μπορεί να έχει άποψη. Δεν μπορώ να έχω άποψη. Άποψη έχω μόνο όταν τεκμηρώνω κάτι. Όχι ό,τι μπορώ να βγάλω εγώ από το μυαλό μου. Μπορεί να αδικήσω τον αντίπαλο με αυτό που απώ, μπορώ να αδικήσω και τον εαυτό μου με αυτό που θα πω. Έτσι. Σωστό. Επομένως, δεν μπορεί να με ρωτά αυτό το πράγμα. Όχι, σε ρώτησα αν έχει άποψη. Αν είδε, αν έχει άποψη. Δεν έχω άποψη. Θα δώσουμε τώρα το λόγο στον προπονητή τη ομάδα μα να προσελκυστεί. Να ευχηθώ και εγώ στον Γιάννη τον Προβίδα να έχει καλή συνέχεια η ομάδα του στο πρωτάθλημα. Όντως έγινε ένα καλό παιχνίδι. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια ομάδα που προερχόταν από ένα πολύ βαρύ αποτέλεσμα. Ένα αποτέλεσμα που σίγουρα δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του αντιπάλου. Πρόκειται για μια πολύ καλή ομάδα με πράγμα στο παιχνίδι του. Μια ομάδα που ήρθε στο γήπεδό μα όχι για να πάρει το βαθμό τη ισοπαλία, αλλά προσπάθησε να κερδίσει και το παιχνίδι και αυτό την καθιστά πολύ καλή ομάδα. Εμείς, μετά το πρώτο δεκάλεπτο, στο πρώτο δεκάλεπτο, θα έλεγα ευνηδιαστήκαμε από τον τρόπο που πήγε η Κοζάνη. Αντιδράσαμε και κάναμε ένα πολύ καλό 35 λεπτό και με ευκαιρίες και με πολύ καλή ανάπτυξη. Σε εκείνο το διάστημα δεν καταφέραμε να προηγηθούμε. Κάτι που κάναμε νωρίς στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου. Δεν ήταν το ίδιο ποιοτικό το δεύτερο ημίχρονο από άποψη ανάπτυξης παιχνιδιού για μας. Παρότι είχαμε 3-4 ευκαιρίες πολύ καλές και ένα κυριωθέν γκολ για το οποίο δεν έχω άποψη. Έγινε μεγάλη προσπάθεια από τους ποδοσφαιριστές μου, οφείλω να το αναγνωρίσω. Δεν ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Είναι σίγουρο ότι θα έχει στραβοπατήματα το πρωτάθλημα για αυτούς που διεκδικούν πολλά. Δεν μπορείς να πας μόνο με νίκες. Ήρθε αυτή την Κυριακή. Συνεχίζουμε τα κεφάλια ψηλά. Και σκυμμένα ταυτόχρονα ψηλά με περηφάνεια γιατί η ομάδα αποδίδει αυτό που θέλουμε και σκυμμένα στην δουλειά. Να ξαναδώσω συγχαρητήρια στον Γιάννη Προβίδα και στην ομάδα της Κοζάνης και πολλά συγχαρητήρια στους δικούς μου τους ποδοσφαιριστές για τη μεγάλη προσπάθεια που κατέβαλαν. Και εμείς...